Αμήν, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Απλώς κλείνω το κινητό μου τώρα, το ξέχασα. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη χάρη Του, για την αγάπη Του, για το έλεος το οποίο κάνει στη ζωή μας, αδελφοί. Είμαστε ευγνώμονες στον Κύριο γιατί μας επισκέφθηκε στη ζωή μας και την άλλαξε, αδελφοί. Και τώρα έχουμε να διανύσουμε ένα δρόμο ευλογίας που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς, αδελφοί, και έχουμε αυτό το προνόμιο να λέμε ότι γνωρίσαμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Θεού, αδελφοί, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από τη σελίδα 913. Είναι το θήτα 28. Θήτα 28, σελίδα 913. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Μετά δε τους λόγους τούτους παρήλθον έως 8 ημέρα και παραλαβών των Πέτρων και Ιωάννην και Ιάκωβον ανέβη εις το όρος δια να προσευχηθεί και ενώ προσήφχε το ηλιώθη η όψης του προσώπου αυτού και τα ημάτια αυτού έγιναν λευκά εξαστράπτοντα. Και ειδού άνδρες δύο συνελάλουν μεταυτού ήτινες ήσαν Μωυσής και Ηλίας, ήτινες φανέντες εν δόξη, έλεγον τον θάνατον αυτού τον οποίον έμελε να εκπληρώσει εν Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και οι μεταυτού ήσαν βεβαρημένοι υπό του ύπνου και ότε εξύπνησαν είδον την δόξαν αυτού και τους δύο άνδρας τους συσταμένους μεταυτού και ενώ αυτοί εχωρίζονται από αυτού είπεν ο Πέτρος προς τον Ιησού επιστάτα «Καλόν είναι να είμεθα εδώ και ασκάμωμεν τρεις σκηνάς μίαν δια σέ και δια τον Μωυσήν μίαν και μίαν δια τον Ηλίαν μη εξεύρον τη λέγει». Ενώ δε αυτός έλεγε ταύτα ήλθε νεφέλη και επεσκίασεν αυτούς και εφοβήθησαν και ότε εισήλθον εις την νεφέλην Ότε εισήλθον στην Εφέλην και έγινε φωνή εκ την Εφέλης λέγουσα «Ούτος είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται». Και αφού έγινε η φωνή ευρέθη ο Ιησούς μόνος και αυτοί εσιώπησαν και προς ουδένα είπωνεν εκείνες τις ημέρες ουδέν εξ όσων είδων. Αμήν, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, μας φανερώνει τη αδυναμία του ανθρώπου και τη δύναμη του Θεού. Αυτό είναι, αδελφοί. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε πλασμένοι από χώμα και έχουμε μέσα στην καρδιά, μέσα στο σώμα αυτό ένα κομμάτι από το Θεό, την ψυχή μας, την οποία, αδελφοί, μπορεί να ζωοποιήσει ο Κύριος. Δύναται να ζωοποιήσει και έχει τη θέληση να ζωοποιήσει. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, αδελφοί, είναι να ακούμε πάντα το Λόγο του Θεού. Να ακούμε το Λόγο του Θεού και ο λόγος αυτός, αδελφοί, να δημιουργεί υπακοή μέσα στη ζωή μας. Υπακοή πίστεως. Μία υπακοή η οποία προέρχεται από την πίστη στο Λόγο του Θεού. Ότι για να το λέει αυτό ο Κύριος, το οτιδήποτε. Για την οικογένεια, για τη ζωή σου, για το επάγγελμά σου, για οτιδήποτε, για οποιαδήποτε πτυχή της ζωής σου, για να το λέει ο Λόγος του Θεού, κάποια ευλογία έχει προετοιμάσει για σένα ο Κύριος. Και κάποιο κίνδυνο, άμα σου λέει κάτι να μην το κάνεις, κάποιο κίνδυνο έχει προβλέψει ο Κύριος και σε προειδοποιεί. Μακάρι, λέει, να άκουγες τα προστάγματά μου, λέει στον Ισαΐα. Και ο λέγον σου λέει δια της οδού διείς έπρεπε να πας, αλλά δεν πήγες. Γιατί έκανες το δικό σου, γιατί παράκουσες το Λόγο του Θεού, γιατί έκανες αυτό που σου είπε κάποιος άλλος, είτε ο κόσμος, είτε γιατί ο Θεός του κόσμου τούτου, αδελφοί, είναι ο διάβολος, ο οποίος βέβαια επηρεάζει όλους τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην πλάνη, στην ψευδοδιδασκαλία και στην απομάκρυνση από το Λόγο του Θεού. Όμως η ασφάλειά μας, αδελφοί, είναι να μένουμε πάντα μαζί με τον Κύριο. Να είμαστε πάντα στο θέλημα του Θεού. Να είμαστε προσκολλημένοι στον πιστό λόγο της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι, αδελφοί. Η ασφάλειά μας είναι ο φράχτης ο οποίος περιφρουρεί τη ζωή μας από τα διάφορα θηρία, από τις διάφορες δυνάμεις, τις δαιμονικές οι οποίες υπάρχουν μέσα στον κόσμο, αδελφοί, και επηρεάζουν τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην απιστία και στην αμαρτία. Όταν όμως είμαστε μέσα στο φράχτη αυτό, αδελφοί,
της υπακοής στο Λόγο του Θεού, καμία δύναμη δεν μπορεί να μας επηρεάσει, ούτε μαντεία, ούτε γοητεία, ούτε λευκή και μαύρη μαγεία, οτιδήποτε, ούτε κατάρες πιάνουν στα παιδιά του Θεού, ούτε το κακό μάτι που λέει ο κόσμος. Ποιο κακό μάτι, ε? Εντάξει, αυτά είναι για τους ανθρώπους, αδελφοί, αλλά μας δεν μας πιάνει τίποτα. Γιατί μας φυλάει ο Θεός? Γιατί είμαστε κάτω από τις πτέρυγες του Κυρίου, του Παντοδυνάμου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο κατοικών λέει υπό τη σκέπη του Υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Και ο Κύριος, αδελφοί, είναι αυτός ο οποίος φανερώθηκε μέσα στη ζωή μας και συνεχίζει να φανερώνεται, αδελφοί. Ξέρετε, μπορούμε να πούμε ότι γνώρισα τον Κύριο. Τι γνώρισα, δηλαδή? Ένα μέρος του Κυρίου, κατά μέρος λέει γιγνώσκομεν. Δεν μπορώ να πω ότι ακόμα και όταν φτάσουμε στον ουρανό, αδελφοί, ξέρετε, θα τον γνωρίσουμε τον Κύριο. Λέει, τότε θέλω με γνωρίσει, την τρίτη μέρα θα μας αναστήσει, λέει στον προφήτη Οσιέ, και θέλω με νείστε ενώπιον αυτού. Τότε θέλω με γνωρίσει και θέλω με εξακολουθεί να γνωρίζομαι τον Κύριο. Πότε θα τον γνωρίσουμε? Ποτέ, αδελφοί. Θα εξακολουθούμε κάθε μέρα να μας αποκαλύπτει ο Κύριος την παντοδυναμία Του, έτσι, την αγάπη Του, τη χάρη Του, τη γνώση η οποία υπάρχει, αδελφοί. Τώρα εμείς καταλαβαίνουμε κάτι μέσα στη ζωή μας και χαιρόμαστε. Η γνώση πάντα, οτιδήποτε και να ξέρει ο άνθρωπος, βέβαια, η γνώση επιστημονική, η γνώση είναι καλή γιατί κάτι σου χρησιμεύει. Αλλά και η γνώση των πνευματικών, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μας κάνει να γνωρίζουμε πιο πολύ το θέλημα του Θεού. Ευχαριστούμε. Προσθέσατε, λέει, στην πίστη σας, στην αρετή τη γνώση. Στην γνώση την εγκράτεια, την υπακοή, την ευσέβεια, τη φιλαδελφία, την αγάπη. Προσθέτουμε, ε? Μα δεν τα ξέρουμε όλα, δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν είμαστε τέλειοι, όχι βέβαια. Δεν είμαστε τέλειοι, αλλά όσο γνωρίζουμε τον Κύριο, αδελφοί, τόσο πιο πολύ λάμπει το φως από το πρόσωπο του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Και φωτιζόμαστε, αδελφοί. Ήτο το φως το αληθινό, λέει, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο. Το φως το αληθινό, ο Ιησούς Χριστός. Ένα φως, αδελφοί, το οποίο λάμπει. Ο Μωυσής βρέθηκε 40 μέρες πάνω στο βουνό, το Σινά, και όταν κατέβηκε, λέει, το πρόσωπό του έλαμπε και δεν μπορούσαν οι Ισραηλίτες να ενατενίσουν το πρόσωπό του και έβαλε ένα κάλυμα για να μπορούν να τον δούνε και να τον ακούσουν, τουλάχιστον να μην βλέπουν το πρόσωπό του, γιατί δεν μπορούσαν να τον δούνε. Και εμείς, αδελφοί, ξέρετε, τον Κύριο δεν μπορούμε να τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τον Θεόν ουδείς είδε πόποτε, λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη. Αλλά μπορούμε, αδελφοί, να βλέπουμε τις ενέργειές του μέσα στη ζωή μας, να βλέπουμε τα θαυμάσια του Κυρίου, να βλέπουμε να κάνει ο Θεός θαυμαστές ενέργειες. Και αυτό, γι' αυτό ζούμε, αδελφοί, μας κάλεσε ο Κύριος για να δούμε τα θαυμάσια Του. Ουέ, εάν δεν επίστευον να είδω τα έργα του Κυρίου εν γη ζώντων, λέει ο Δαβίδ. Δηλαδή, τώρα που ζούμε, αδελφοί, καλούμεθα να δούμε τα έργα του Κυρίου μέσα στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, και να το γνωρίσουμε καλύτερα, αδελφοί, και να είμαστε ευλογημένοι και να παίρνουμε πνευματικές νίκες. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ, αδελφοί, ο Κύριος διαλέγει κάποιους ανθρώπους για να τους φανερώσει, αδελφοί, τη δύναμή Του και τη χάρη Του. Σιγά-σιγά γίνεται αυτό στη ζωή μας, ε! Αρκεί να είμαστε πάντοτε, αδελφοί, στην υπακοή, πάντοτε να υπάρχει μια δίψα μέσα στην καρδιά μας, ότι, Κύριε, θέλω να σε δω, να σε γνωρίσω. Έχει κάποιος επιθυμία, δεν το ψάχνει, ούτε το ζητάει. Λέει, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να το λάβει γιατί δεν το γνωρίζει, και επειδή δεν το γνωρίζει δεν το έχει και ανάγκη, και βέβαια δεν το ζητάει και βεβαίως δεν το παίρνει.
αλλά ο άνθρωπος ο οποίος, αδελφοί, γνωρίζει τις ευλογίες του Θεού, δημιουργείται μέσα στην καρδιά του μία δίψα και μαθαίνει, αδελφοί, να υπακούει, να πειθαρχεί και να περιμένει δια της πίστεως το Θεό να ενεργήσει μέσα στη ζωή του. Όταν ο Κύριος φανερώθηκε, αδελφοί, στους πρώτους μάθητές και τους διάλεγε μέσα από τον κόσμο, βρήκε, λέει, ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέει: αυτόν που γράφει ο Μωυσής και οι προφήτες τον βρήκαμε, τον Ιησού, τον από Ναζαρέτ, εκ Ναζαρέτ, δύναται να προέλθει τι αγαθόν. Εκφράζει μια αμφιβολία, κάνει ένα ερώτημα. Και ο άνθρωπος, αδελφοί, στην αρχή ψάχνεται να δει τι γίνεται, τι συμβαίνει. Έτσι είναι, έτσι δεν είναι. Και καλούμεθα, αδελφοί, να αναρωτηθεί ο άνθρωπος και να δημιουργηθεί μέσα στη ζωή του αυτό το υγιές πνευματικό ενδιαφέρον. Υπάρχει αυτό το πράγμα? Υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει η αιώνια ζωή, υπάρχει η δύναμη του Θεού, υπάρχει ο Κύριος των δυνάμεων? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει, είπε ο Κύριος, ιδού αληθώς Ισραηλίτης, εις τον οποίον δόλος δεν υπάρχει. Πού με ξέρεις, Κύριε? Πού με γνώρισες? Τον ήξερε ο Κύριος, αδελφοί, τον είχε προγνωρίσει, τον είχε προορίσει για να τον ευλογήσει, για να τον κάνει μαθητή, για να τον κάνει ένα από τους 12, ο Ναθαναήλ. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ήταν κάτω από τη σικιά. Πιστεύεις, λέει, επειδή σου είπαν τούτο, μεγαλύτερα τούτον θέλεις ειδή. Θα δεις μεγαλύτερα, Και αυτό είναι μια υπόσχεση του Κυρίου, αδελφοί, ο οποίος μας υπόσχεται ότι αν μείνουμε, αν τον ακολουθήσουμε, αν μείνουμε πιστοί στο λόγο του, ο Κύριος θα βλέπουμε συνέχεια, αδελφοί, μεγαλύτερα, έτσι. Μεγαλύτερα και μεγαλύτερα και περισσότερα και θα το γνωρίζουμε καλύτερα, Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάτερ, λέει, Άγιε, ο κόσμος δεν σε γνώρισε. Και αυτοί, λέει, οι μαθητές μου γνώρισαν ότι εσύ με απέστειλας και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και θέλω φανερώσει. Είδατε, αδελφοί, μια συνεχής γνωριμία με τον Κύριο, με το όνομα του Θεού, το Θεό το ζωντανό, τον αιώνιο, και δια να είναι η αγάπη με την οποία με η αγάπη σας εναυτής και εγώ εναυτής. Και γευόμαστε, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας την αγάπη του Θεού και την παρουσία του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή μας. Τι ωραίο, αδελφοί, να είμαστε, δεν είμαστε μόνοι, δεν είστε, αδελφοί, ξένοι και πάρικοι, αλλά είστε συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κατοικούμε, αδελφοί, στην παρουσία του Κυρίου, στα σκηνώματα του Κυρίου. Ανάμεσά μας περπατάει ο Κύριος. Είμαι ο περιπατών, λέει, εντωμέσω των 7 λιχριών των χρυσών. Πάντα περπατάει ο Κύριος ανάμεσά μας, αδελφοί. Και θέλει να μας δώσει πάντα και να μας διορθώσει, έτσι, και να μας ελέγξει πολλές φορές, αλλά και να μας ευλογήσει, αδελφοί, θέλει ο Κύριος. Δεν θα μας απορρίψει ποτέ, Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του Κυρίου, αδελφοί. Ο Κύριος, λέει, δεν απορρίπτει εις τον αιώνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά πάντοτε, αδελφοί, μας βλέπει με συμπάθεια, με αγάπη, με κατανόηση. Είναι γιατί δύναται να συμπαθήσει, αδελφοί, αυτούς οι οποίοι πειράζονται και αυτούς οι οποίοι είναι σε αδυναμία. Έχουμε αρχιερέα, λέει, ο οποίος δύναται να συμπαθήσει εις τας ασθενίας ημών, καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει και να συμπαθήσει τους πειραζομένους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, εδώ στην περικοπή την οποία διαβάσαμε, παίρνει τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και ανέβει εις το όρος για να προσευχηθεί. Πήρε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη σε ένα ψηλό βουνό για να προσευχηθούν. Βέβαια, αδελφοί, εδώ πέρα από το πρώτο εδάφιο βλέπουμε ότι παίρνει αυτούς τους τρεις μαθητές, οι οποίοι το απλό πράγμα που κάνουν, αδελφοί, είναι να δεχτούν αυτή την πρόσκληση από τον Κύριο και να υπακούσουν και να πάνε στο βουνό. Μόνο αυτό, αδελφοί, αυτή η υπακοή, έτσι, η υπακοή, η οποία πρέπει να υπάρχει μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Άμα λέει κάτι ο Κύριος,
πρέπει να το κάνω. Και είπε ο Κύριος στον Φίλιππο τον Ευαγγελιστή, να πας, λέει, να κατεβείς στην οδό που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ προς τη Γάζα. Και λέει σε μια παρένθεση εκεί ο Λόγος του Θεού, και αυτή είναι έρημος. Κύριε, άκουσα καλά? Εκεί μου λες να πάω, εκεί είναι έρημος. Ποιο θα βρω εκεί πέρα? Εκεί πέρα δεν υπάρχουν σπίτια. Ένας δρόμος είναι μακρύς, ο οποίος κατεβαίνει στη Γάζα. Τι μπορεί να συμβεί εκεί πέρα, τι μπορεί να γίνει? Και πολλές φορές, αδελφοί, το θέλημα του Θεού δεν μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε, το σχέδιο του Θεού. Τι θέλει ο Θεός να βγάλει από αυτό το οποίο... Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, έχει μία βουλή την οποία εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Και λέει στον Ισαΐα ότι όσο ψηλότερη, λέει, είναι ο ουρανός από τη γη, τόσο είναι ψηλότερο η βουλή μου, το σχέδιό μου από τις βουλές της δικές σας και η οδή μου από τις οδούς της δικές σας. Τόσο πολύ απέχει. Εμείς θέλουμε με ένα συλλογισμό, γιατί δεν γίνεται αυτό, να γίνει. Ο Θεός δεν το βλέπει έτσι όμως, αδελφοί. Βλέπει κάτι πιο μπροστά από μας, κάτι πιο μεγάλο. Κάτι το οποίο, αδελφοί, δεν μπορούμε εμείς να εννοήσουμε. Και να ζητάμε τον Κύριο νόηση, αδελφοί, να καταλαβαίνουμε το θέλημα του Θεού, να εννοούμε και να επιθαρχούμε. Αλλά ο Φίλιππος πήγε, αδελφοί. Και εκεί είδε μια άμαξα. Ξέρουμε τη συνέχεια, Του είπε ο Κύριος, προσκολήσου στην άμαξα. Πνεύμα το Άγιο. Τι ωραία. Προσκοληθώ τώρα σε κάτι το οποίο, πού θα πάω, πού πάει αυτός, ποιος είναι αυτός, τι μέρος του λόγου είναι. Εμείς, αδελφοί, έχουμε τα δικά μας, έτσι, και βάζουμε τις δικές μας, έτσι, προδιαγραφές σε αυτά τα οποία θα κάνουμε. Θέλουμε να περπατάμε με τη δικιά μας τη σιγουριά και τη βεβαιότητα. Όμως, αδελφοί, πρέπει να περπατάμε εν τη δυνάμει του Κυρίου και με την οδηγία του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Μην νομίζεις ότι αυτό το οποίο εσύ νομίζεις σίγουρο, ότι είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο Λότ το έβλεπε σίγουρο τα Σόδωμα και τα Γόμαρα. Τι να λέμε τώρα, τι να συζητάμε, έτσι. Κοντά στο νου και η γνώση, λέει μια παροιμία ανθρώπινη. Κτηνοτρόφος είμαι, από εδώ είναι τα λιβάδια, τα έφορα, τα χορτάρια, ο πλούτος. Και πράγματι, τα Σόδωμα είχαν μεγάλο πλούτο. Ήταν μια πλούσια πόλη, υπήρχε μια αυθονία τριφυλότητος και πολυτέλειας, η οποία μας την περιγράφει ο προφήτης Εζεκιήλ, και βέβαια η οποία συνδυαζόταν, αδελφοί, με την αμαρτία, έτσι, και τη σαρκολατρία και την πορνεία. Σίγουρο ήταν αυτό. Κατά η εκτίμηση του Λότ ήταν αυτή, αδελφοί. Εκτίμηση, αλλά ήταν λάθος. Μα εντελώς λάθος. Και ο Θεός του έδωσε την ευκαιρία να διορθωθεί και να φύγει, γιατί κάποια στιγμή βρέθηκε εχμάλωτος, έγινε επιδρομή εκεί πέρα, και όπου είναι τα πλούσια μέρη, εκεί είναι και οι πιο πολλές επιδρομές. Και αυτός ο οποίος θέλει να κλέψει, δεν θα κλέψει ένα φτωχό σπίτι, θα κλέψει ένα πλούσιο σπίτι. Το φτωχό, άμα έχει μια καλύβα, ποιος θα την κλέψει, έτσι? Ο φτωχός δεν έχει να χάσει πολλά πράγματα, ενώ ο πλούσιος έχει. Και όμως τον εχμαλωτήσαν, αδελφοί. Τον ελευθέρωσε ο Αβραάμ με τη δύναμη του Θεού, με 318 δούλους που είχε, ο θείος του. Αλλά αυτός έμεινε πάλι εκεί. Αλλά πρέπει να συλλαμβάνουμε, αδελφοί, τα νοήματα, έτσι, και να βλέπουμε ότι δεν είναι αυτό το οποίο νομίζουμε εμείς. Και να μεταμορφωνόμαστε, αδελφοί. Να μεταμορφωνόμαστε. Να βλέπουμε τη διαφθορά του κόσμου, να βλέπουμε ότι αυτά τα οποία νομίζουμε, τα διαφημιζόμενα ως έξοχα, λέει, μεταξύ των εθνών, είναι ευδέλιγμα για τον Κύριο. Ακόμα και τα νόμιμα τώρα, διαθεσπίζονται νόμοι, ψηφίζονται νόμοι, οι οποίοι είναι εναντίον του Κυρίου, εναντίον του θελήματος του Θεού, ενάντια στη δημιουργία του Θεού, για τους ομοφύλους, για την τεκνοθεσία, για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία... Υπάρχει μια συγκεκριμένη, αδελφή, τα έχει θεσπίσει ο Κύριος, τα έχει βάλει σε μια σειρά. Αρχίζει κάποιος απλώς να διαβάσει το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο από τη Γένεση, να καταλάβει πώς τα έχει φτιάξει ο Θεός
και τα έχει βάλει σε μια ωραία σειρά. Αλλά οι άνθρωποι, αδελφοί, θέλουν να διαρρήξουν αυτή τη σχέση με τον Θεό. Δεν θέλουμε, λέει, να έχουμε σχέση με τον Κύριο. Έτσι λέει στο δεύτερο ψαλμό. Ελάτε, λέει, να σπάσουμε τις αλυσίδες, να χειραφετηθούμε, να ζήσουμε μόνοι μας, ελεύθεροι. Δεν θέλουμε δεσμά, δεν θέλουμε δεσμεύσεις. Αλλά ο Κύριος, λέει, θα γελάσει, θα τους μυκτηρίσει ο Κύριος. Τι κάνετε, Δεν βλέπετε τη διαφθορά, δεν βλέπετε την κατάντια η οποία υπάρχει, την αποσύνθεση, χαλάνε οι οικογένειες, χαλάει η κοινωνία, χαλάει, όλα χαλάνε. Υπάρχει μια διαφθορά, αδελφοί, η οποία έχει ένα νομικό μανδύα, αλλά ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει, έτσι. Δεν το καταλαβαίνει. Όλη η κεφαλή, λέει, είναι άρρωστη, όλη η καρδία κεχαυνωμένη, και από το κεφάλι μέχρι τα πόδια είναι τραύματα, λέει, μελανίσματα, μελανώματα και έλκυσε σιπότα, τα οποία δεν δέθηκαν με αληφή, λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα, αλλά ο άνθρωπος έτσι θέλει. Έτσι δεν βλέπει την αποσύνθεση και τη διαφθορά και την αποτυχία που υπάρχει στις οικογένειες. Δεν το βλέπει αυτό. Αλλά επιμένει, αδελφοί, και λέει στον Ισαΐα σε ένα κεφάλαιο, αυτός, λέει, οικολούθησε πεισματοδός την οδό της καρδίας αυτού. Πεισματοδός. Αυτό θα κάνω. Μα δεν βγαίνει. Θα το κάνω. Και έτσι, αδελφοί, βαδίζει ο άνθρωπος, έτσι. Έστρεψαν, λέει, προς εμέ νότα και ουχή πρόσωπο. Αντί να πάνε προς τον Θεό, πάνε αντίθετα με τον Θεό. Να γυρίσουμε όμως, αδελφοί, ότι ο Φίλιππος έκανε ένα καλό. Κύριε, τι λες, να πάω στην έρημο, θα πάω στην έρημο. Κύριε, τι λες, να προσκοληθώ στην άμαξα αυτή, θα προσκοληθώ στην άμαξα αυτή. Τι θα βγει, δεν ξέρω τι θα βγει, αλλά ξέρω όμως ότι ό,τι συμβεί θα είναι καλό, θα είναι ευλογία. Γιατί με διοικεί το Πνεύμα το Άγιο, γιατί υπακούω στη φωνή του Κυρίου, στο Λόγο του Θεού. Καλό θα γίνει σε μένα. Και βγήκε καλό, αδελφοί, Ευαγγελίστηκε ένας άνθρωπος ο οποίος έφερε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία. Ο άρχοντης Κανδάκης, λέει, της βασιλής των Αιθιώπων. Τι έβγαλε ο Θεός, αδελφοί, έτσι. Όταν μίλησε ο Κύριος στον Ανανία, να πας να βρεις, λέει, στο τάδε μέρος το Σαύλο. Κύριε, το Σαύλο, τι μου λες. Ο Σαύλος είναι ύπουσα, λέει, περί του ανδρός του, το ότι είναι εναντίος, ότι είναι διώκτης. Είπαγε, λέει, η Ανανία. Αυτός είναι σκεύος εκλογής σε μέ. Θα του δείξω τι θα πάθει υπέρ του ονόματός μου. Κύριε, έτσι, ναι. Τότε πείθομαι και υπακούω και πάω εκεί που μου λες. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, αδελφοί, η υπακοή στο Λόγο του Θεού. Να υπακούσουμε στη φωνή του Θεού. Να πούμε, Πέτρε, Ιάκωβε και Ιωάννη, πηγαίνουμε, ελάτε μαζί μου στο βουνό. Πήγανε εκεί, στο βουνό αυτό, Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά θα γίνει ευλογία, αδελφοί, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλές φορές εμείς θέλουμε να... η φωνή της λογικής της δικιάς μας είναι εμπόδιο. Όταν ο Κύριος, λέει, πήγε στον τάφο του Λαζάρου και λέει, σηκώσατε τον λίθο. Κύριε, μισό λεπτό. Να σου πω κάτι, ότι είναι 4 μέρες και μυρίζει. Μην το κάνουμε αυτό, θα εκτεθούμε, του λέει η Μάρθα. Όμως, ο λίθος έπρεπε να σηκωθεί, αδελφοί, έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί πρέπει να υπακούσουμε στο Λόγο του Θεού. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Κύριος. Δεν είναι ο Κύριος, δεν λειτουργεί ο Κύριος με το δικό μας το μέτρο και με το δικό μας, με τη δικιά μας τη λογική. Αλλά ο Κύριος είναι δυνατός να κάνει, αδελφοί, υπερπάντα όσα εμείς ζητούμε ή νοούμε, κατά τη δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπερπάντα. Και εδώ, αδελφοί, ενώ λέει προσήφιετο επάνω στο βουνό αυτό, ηλιώθη η όψη του προσώπου αυτού και τα ημάτια αυτού έγινε λευκά εξαστράπτοντα. Να η ευλογία. Να η δόξα. Να η δύναμη. Βέβαια, οι μαθητές, αδελφοί, και φάνηκαν ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι, λέει, φανέντες εν δόξη, έλεγαν τον θάνατον αυτού τον οποίον έμελε να εκπληρώσει εν Ιερουσαλήμ. Φανέντες εν δόξη. Και είδαμε
ευχαριστούμε τον Θεό, στο πρώτο κεφάλαιο ο Ιωάννης λέει και είδαμε τη δόξαν αυτού. Ο Λόγος λέει, αυτός ο οποίος έκαμε τα πάντα, έκανε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα, πάντα δι' αυτού έγιναν. Αυτός ο Λόγος έγινε σάρς και κατόκισε μεταξύ ημών. Και είδαμε την δόξαν αυτού, ως δόξαν, ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης, χάριτος και αληθείας. Και καλούμε, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας να δούμε τη δόξα του Θεού. Δεν σε κάλεσε ο Κύριος για κάτι απλό, για μια απασχόληση, αλλά σε κάλεσε για να δεις τη δόξα Του. Και πάνω στον Κύριο, όταν θα πάμε, αδελφοί, θα βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου. Πατέρα, λέει, αυτούς που μου έδωσες, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και αυτοί, για να βλέπουν τη δόξα μου. Και από τώρα, στη γη αυτή, αδελφοί, καλούμεθα να δούμε τη δόξα του Θεού, την ευλογία, τη χάρη του Θεού, να ενεργεί ο Κύριος με θαυμαστό τρόπο μέσα στη ζωή μας. Και αυτό το οποίο σας είπα από την αρχή, αδελφοί, θέλω να πούμε σήμερα, είναι η αδυναμία του ανθρώπου και από την άλλη μεριά η δύναμη του Θεού. Οι μαθητές κοιμόντουσαν, ήσαν βεβαρημένοι, λέει, υπό του ύπνου. Και πολλές φορές εμείς, αδελφοί, έτσι όπως πάμε, να σας πω κάτι, χρησιμοποιήσω, επιτρέψτε μου, παραλίγο να χάσουμε την ευλογία, αδελφοί. Αλλά δεν θα τη χάσουμε, γιατί ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Να μην τη χάσουμε, αδελφοί. Κοιμόντουσαν. Άμα κοιμόντουσαν παραπέρα και πιο πολύ, θα χάνανε την ευλογία όλοι. Να μην κοιμόμαστε, αδελφοί, να είμαστε άγρυπνοι, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως ο Κύριος είπε στους μαθητές, προσέχετε, λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε. Και στο βουνό επάνω, στο όρος των ελαιών, μείνετε μαζί μου και αγρυπνείτε. Αλλά αυτοί κοιμόντουσαν. Αυτή είναι η αδυναμία του ανθρώπου, αδελφοί. Το πνεύμα πρόθυμων, η σάρξη ασθενής. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο μας καλεί ο Κύριος, ούτε γιατί είμαστε κατώτεροι, αδελφοί. Πάντοτε είμαστε κατώτεροι από αυτό το οποίο θέλει να γίνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Ευτυχώς όμως ο Θεός κάνει χάρη, αδελφοί. Και συμπαθεί τις ασθένειές μας, τις αδυναμίες μας. Και λέει σε ένα ψαλμό, ένα εδάφιο, «Κύριε, εν τη αδυναμία του λαού σου, εσύ τον αναζωοποίησες». Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας βλέπει ο Κύριος την αδυναμία μας, αδελφοί. Έχουμε έτσι μερικές φορές απελπιζόμαστε, απογοητευόμαστε, ολιγοπιστούμε, αδελφοί, έτσι. Γιατί είστε δειλοί, λέει, ολιγόπιστοι. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, και κάτι άλλο ήθελα να σας πω με τη χάρη του Θεού, οι μαθητές βρίσκονται στο σωστό μέρος, αλλά είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Πάντα να είμαστε στο σωστό μέρος, αδελφοί. Μπορεί να είμαστε λίγο κατώτεροι, λίγο αδύνατοι, αλλά πρέπει να μας βρει ο Κύριος στο σωστό μέρος. Εκεί που είναι σωστό, εκεί να είσαι, αδελφέ. Εκεί που σου έχει πει ο Κύριος, «Μα δεν μπορώ», εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις μέχρι το θέλημα του Θεού σε όλη του την τελειότητα, αλλά πρέπει να είσαι εκεί όμως, έτσι. Θα δούμε, αδελφοί, μέσα στο Λόγο του Θεού ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε λάθος μέρος. Εδώ ο Πέτρος λέει, «Κύριε», λέει, «είναι καλό να είμαστε εδώ, να κάνουμε τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Μία εξεύρων τη λέγει. Είναι στο σωστό μέρος, αδελφοί, και δεν ξέρει τι λέει. Ξέρετε, αυτό είναι... Ο Κύριος όμως, αδελφοί, αυτό το παραβλέπει, ευχαριστούμε τον Θεό. Θα σας πω έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν σε λάθος μέρος και έλεγε σωστά πράγματα. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο Βαλάμ? Ήταν σε λάθος μέρος. Τον είχε καλέσει ένας άνθρωπος για να καταραστεί το λαό του Θεού. Και αυτός πήγε. Ενώ ο Θεός του είχε πει από την αρχή να μην πάει. Αλλά μετά, επειδή ήθελε πάρα πολύ να πάει και επειδή τα λεφτά ήταν πολλά και πάντοτε, αδελφοί, ο διάβολος διπλασιάζει και τριπλασιάζει το προσδοκόμενο κέρδος, έτσι. Δεν πάει να πει ότι θα τα πάρεις τα λεφτά όμως. Ούτε θα πάρεις αυτό το οποίο σου λέει ο διάβολος. Ψέματα σου λέει. Σε πλανάει. Υπόσχεται πολλά και
θέλει να σου πάρει, να στα πάρει όλα. Και βρέθηκε, αδελφοί, εκεί ο Βαλαάμ, με λάθος ανθρώπους δίπλα του. Θυσίασε βέβαια στον Κύριο, λέει, 7 μόσχους και 7 κρυούς. Έχουμε, αλλά δεν είναι αυτό, αδελφοί. Η υπακοή, λέει, είναι καλύτερη από τη θυσία και η υποταγή παρά το πάγος των κρυών. Δεν θέλει ο Θεός τις θυσίες. Ο Θεός θέλει την υπακοή μας, αδελφοί. Και άρχισε να λέει ωραία πράγματα. Γιατί ο Κύριος πήρε το στόμα του και έλεγε ωραία πράγματα, αλλά σε λάθος μέρος. Τι ωραίος λαός, ευλογημένος. Γιατί ο Κύριος είναι μαζί τους. Έχουν δύναμη ως μονοκέρατος, ως μονοκέρωτος. Καμία μαντία δεν ισχύει για το λαό του Θεού. Ωραία πράγματα, ευλογημένα, σωστά. Αλλά σε λάθος μέρος, αδελφοί, έτσι. Και με λάθος ακροατήριο. Δεν το θέλει αυτό ο Κύριος. Και βέβαια ο Θεός θα κάνει το έργο του, αδελφοί. Και πρέπει να προσέξουμε να είμαστε πάντοτε εκεί που θέλει ο Κύριος. Ο Ιωνάς κι αυτός είναι ένας προφήτης ο οποίος έχει πάρει λάθος κατεύθυνση. Αντί να πάει εκεί που του είπε ο Κύριος, να πάει στην Νινεβή, θέλει να πάει στη Θαρσής. Και μπαίνει μέσα σε ένα πλοίο και βρίσκεται μέσα σε μια τρικυμία. Αλλά είναι σε λάθος καράβι, έτσι. Σε λάθος κατεύθυνση. Δεν είναι στο θέλημα του Θεού. Θα τον βοηθήσει ο Κύριος. Θα του δώσει ευκαιρίες, αδελφοί, έτσι. Είδατε με το ψάρι. Και πολλές φορές βρίσκεται ο άνθρωπος σε μια δυσκολία, την οποία δεν τον προκάλεσε ο Κύριος. Ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει βέβαια αυτή τη δυσκολία για καλό. Και άρχισε να προσεύχεται προς τον Κύριο μέσα από την κοιλιά του κήτους. «Κύριε, ελέησε, όλα τα φύκια είναι στο κεφάλι μου, βρέθηκα στα βάθη, βρέθηκα σε δύσκολα, αλλά τώρα εσύ, Κύριε, μπορείς να με ελευθερώσεις. Πάλι θα επιστρέψω, λέει, και θα δω τον λαό τον Άγιό σου. Η σωτηρία είναι παρακυρίου». Αυτό είναι το τελικό, αδελφοί, Μόνο εδώ που έφτασα, στα βάθη, στο σκοτάδι, μόνο ο Κύριος μπορεί να με βοηθήσει. Και μόνο ο Κύριος, αδελφοί, μπορεί να μας βοηθήσει, έτσι. Η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος τον βοήθησε, αδελφοί. Και από εκεί και πέρα άρχισε να κάνει το θέλημα του Θεού. Και επίμενε, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, επίμενε εγκαίρος, ακαίρος. Και εγκαίρος να μην συμβεί κάτι λάθος στη ζωή μου, να ακολουθήσω τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Αλλά και ακέρος, αφού δεν άκουσα και παράκουσα και πήγα λάθος, πάλι ο Θεός έχει ένα ωραίο σχέδιο για μένα και μπορεί να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και τη μεγάλη αλλαγή μέσα στη ζωή μου, να φέρει ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Είναι Θεός θαυμάτων, Θεός ευλογίας και Θεός τεραστίων και σημείων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος, αδελφοί, μπορεί να κάνει τα πάντα, έτσι. Μην πεις ποτέ ότι εδώ που έφτασα κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει. Ο Κύριος μπορεί να σε βοηθήσει. Όπου και να είσαι, όπου και να έχεις καταντήσει, να έχεις αποτύχει μέσα στη ζωή σου, να έχουν γίνει όλα στάχτη. Η Ιερουσαλήμ δεν ήταν στάχτη, αδελφοί, δεν τα έκαψε όλα ο Ναβουχοδονόσορ. Όλα τα έκαψε, γκρέμισε τα σπίτια, γκρέμισε το ναό, γκρέμισε τα τείχη. Αλλά ο Θεός, αδελφοί, έχει ένα σχέδιο ανοικοδόμησης, ευλογίας. Είναι ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων. Όλα μπορεί να τα φτιάξει από την αρχή. Να φέρει πάλι ευλογία, ανοικοδόμηση και δόξα, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Οι μαθητές βρίσκονται, να πούμε ότι και οι μαθητές, αδελφοί, βρέθηκαν στο ίδιο η τρικυμία του Ιωνά. Και οι μαθητές βρέθηκαν μέσα στην τρικυμία. Ήταν διαφορετικές συνθήκες όμως, γιατί ο Κύριος τους είχε πει να μπουν μέσα. Και την άλλη φορά που έπιασε πάλι τρικυμία ήταν και ο Κύριος μέσα. Την άλλη φορά πήγε ο Κύριος να τους βρει. Την άλλη φορά ήταν μέσα στο καράβι τους. Εκεί μη φοβάσαι, Άμα περπατάς επί το λόγο του Κυρίου, άμα περπατάς με τον Κύριο μέσα στη ζωή σου, μη φοβάσαι τίποτα. Και ο Δαβίδ λέει, και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου να περπατήσω, Κύριε, δεν θα φοβηθώ. Δεν θα φοβηθώ, δεν θα φοβηθούμε, αδελφοί, και το θάνατο. Τι είναι ο θάνατος, μια μετάβαση είναι. Ρώτησα μια φορά έναν αδελφό, ο οποίος βρέθηκε πολύ κοντά, και θέλω να το ακούσετε αυτό, ότι
Λέει, πώς είναι όταν νιώθεις, ας πούμε, ότι φεύγεις από τη ζωή αυτή. Λέει, ένιωθες κάτι έτσι, καλός αδελφός, έτσι, πολύ καλός. Λέει, δεν ένιωσα τίποτα, λέει. Λέω, πληρώθηκες με πνεύμα Άγιο, έτσι. Όχι, λέει. Απλώς έκανα μια προσευχή. Ξέρετε, σημασία, αδελφοί, έχει να είναι ο Κύριος μαζί μας. Πολλές φορές θέλουμε μια πλήρωση, μια κατάνοιξη, μια... Αλλά αρκεί να είναι ο Κύριος μαζί σου, αδελφέ. Υπάρχουν αυτή η ώρα της πλήρωσης, η ώρα της ευλογίας, αλλά υπάρχει και η συνηθισμένη ώρα, έτσι, στην οποία τι νιώθεις, έτσι, νιώθεις την αρρώστια, τον πόνο. Α, μ' άφησε, δεν σ' άφησε ο Κύριος, ο Κύριος είναι μαζί σου. Και στην αρρώστια και στον πόνο και στη θλίψη, ακόμα και στο θάνατο, έτσι. Και εν κυλάδης και ας θανάτου. Ο Κύριος είναι, αδελφοί, κοντά μας, αρκεί να μην είμαστε στην αμαρτία, έτσι. Εκεί ο Κύριος δεν είναι, βέβαια, το λέει δηλαδή. Ο Κύριος είναι συνεπής πάντοτε, αδελφοί. Συνεπής με το λόγο του και δεν μπορεί να τον παραβεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε τις 10 παρθένες, αδελφοί, οι οποίες ενίσταξαν πάσα και κοιμώντο. Εμείς τι βλέπουμε, δηλαδή τώρα, 10 παρθένες να κοιμώνται. Α, είναι ίδιες. Δεν είναι ίδιες. Δεν είναι ίδιες. Υπάρχει μια προεργασία, μια προετοιμασία. Υπάρχει μια υποδομή σε αυτό. Δεν είναι όλα τα σπίτια. Ένα σπίτι αυτό, ένα σπίτι και το άλλο. Δεν είναι ίδιο. Ίδιο είναι. Όχι, το ένα έχει θεμέλια. Το άλλο δεν έχει. Πού θα φανεί αυτό? Στο μέλλον θα φανεί, Σύντομα ή μετά από κάποιο διάστημα. Οι 5 φρόνιμες είχαν λάδι στα αγγεία τους, οι άλλες δεν είχαν. Όλες κοιμόντουσαν. Και όταν ακούστηκε η φωνή, λέει, όλες ξύπνησαν και έτοιμοι ετοίμασαν τα σλαμπάδας αυτών. Οι άλλες αρχίσαν όμως να νιώθουν τις ελλείψεις, την έλλειψη του λαδιού. Οι λαμπάδες μας σβήνονται. Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Τι να κάνω τώρα? Δώστε μας λίγο. Πού να ζητήσουμε? Πού να ζητήσουμε και τέτοια ώρα, τέτοια λόγια? Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε άγρυπνοι. Πρέπει να κάνουμε αυτό το πνευματικό αγώνα στον οποίο έχει καλέσει ο Κύριος. Και ευτυχώς, αδελφοί, εδώ που βλέπουμε, οι μαθητές ήταν εκεί. Κοιμόντουσαν. Ναι, κοιμόντουσαν. Αλλά ήταν ο Κύριος κοντά τους, αδελφοί. Και τελικά ξύπνησαν και τα είδαν όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με την καλή έννοια, Τα είδαν, είδαν τη δόξα του Θεού, είδαν τον Μωυσή και τον Ηλία. Είναι αυτό που λέει ο αδελφοί, γευθήκανε τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Και εμείς μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί, για να φωτιστούμε. Οι άπαξ φωτιστέντες, λέει, και γευθέντες τον καλό λόγο του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Τι ωραία, αδελφοί, έτσι. Μας φώτισε ο Κύριος. Περπατάμε στο φως του Χριστού, λίγο είναι αυτό. Μεγάλο πράγμα, αδελφοί, Μεγάλο πράγμα, να σε φωτίζει ο Κύριος. Και να σας πω κάτι, αδελφοί, το οποίο η θέση που κάθεται τώρα κάποιος αδελφός, αδελφοί, εδώ μέσα, είστε στην πρώτη ή στην τελευταία θέση, είναι πολύ ακριβή θέση. Μην την πουλήσει τη θέση αυτή. Δεν είναι θέμα μπροστά, πίσω ή οπουδήποτε. Αυτή η θέση στοιχίζει πανάκριβα, γιατί είναι πληρωμένη με το αίμα του Χριστού. Στοιχίζει αυτή η θέση. Και εκεί πέρα θα σε βρει ο Κύριος. Μην την αφήσει τη θέση αυτή και φύγεις και πεις, το ίδιο είναι. Δεν είναι το ίδιο. Τίποτα δεν είναι ίδιο. Θα μείνουμε στο θέλημα του Θεού, αδελφοί. Θα μείνουμε στην υπακοή, θα μείνουμε στην υπομονή και με τις αδυναμίες μας, αδύνατοι είμαστε, αδελφοί. Εάν εμείς απιστώμεν, λέει, αυτός μένει πιστός. Και όπως βλέπουμε, αδελφοί, να δούμε τώρα και τον, έτσι τελειώνοντας, ο Ηλίας ήταν πάντα δυνατός και περπατούσε εν δόξη? Όχι, ήταν και στα κάτω του, έτσι. Ήταν και πολλές φορές απελπίστηκε, λέει, Κύριε πάνε με, δεν γίνεται τίποτα, δεν βλέπω τίποτα. Εντάξει, ο Κύριος όμως τον επισκέφθηκε, αδελφοί, τον δυνάμωσε. Ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι είμαστε κι εμείς, αδύνατοι. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδύνατοι, ουτιδανοί είμαστε. Αλλά ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος κάνει χάρη στη ζωή μας και μας ζωοποιεί και μας επισκέπτεται, αδελφοί, και κάνει τη μεγάλη διαφορά. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.